Κύριε Παφίλη, να κάνετε και σε αυτή την εισαγωγική τοποθέτηση. Να σας πω, εγώ δεν πρόκειται να μπω σε τέτοιες λεπτομέρειες. Γιατί αυτό που αφορά τον κόσμο που θα πάει να ψηφίσει την Κυριακή είναι τι πολιτική ακολούθησε αυτή η κυβέρνηση, οι προηγούμενες. Και αυτές που διεκδικούν και αυτοί που διεκδικούν τέλος πάντων, αν και είναι φανερό ότι. Ναι, πάντως αυτή την πολιτική έχει είναι που υπερασπίστηκε. Όχι, λέω κυρία Κοσκιόνη, για να μην υπάρχει παρεξήγηση. Με βάση αυτό θα κάνω τοποθέτηση. Ο κύριος Τσίπρας υπερασπίστηκε την αντιλαϊκή πολιτική που ακολούθησε όλα αυτά τα χρόνια. Δεν δέχθηκε ότι ήταν αντιλαϊκή, όμως αυτό το λέτε εσείς. Δεν σας άκουσα. Δεν δέχεται ο κύριος Τσίπρας ότι άσκησε μια αντιλαϊκή πολιτική. Ναι. Αντιθέτως, είπε ότι πήρε από ένα κομμάτι πληθυσμού, αυτό το δέχθηκε, γιατί για να αποσοβήσει μια ανθρωπιστική λοιπόν, κρίση. Τώρα με βάλατε κατευθείαν στο θέμα, θα το πω μετά αυτό. Αν με αφήσω να κάνω ένα γενικό σχόλιο. Υπερασπίστηκε τη σκυτάλη που πήρε πριν από τη Νέα Δημοκρατία, γιατί τη σκυτάλη πήρε. Πήρε δύο μνημόνια, τα έκανε τρία. Τα μνημόνια και το τρίτο συμπερέβαλε βέβαια και τα δύο, πήρε καινούργια αντιλαϊκά μέτρα και αυτά λέει ότι θα συνεχίσει και την επόμενη μέρα. Αυτή ήταν η ουσία και δεν νομίζω ότι ο κόσμος θα βγάλει συμπεράσματα από τις συνεντεύξεις, αλλά πρέπει να βγάλει συμπεράσματα από την ίδια του τη ζωή. Σε ό,τι αφορά αυτό που είπε και σήμερα στην Πάτρα, γιατί το άκουσα και μάλιστα με ρητορικές ερωτήσεις, αυτό πραγματικά δείχνει το τι συνέβη για τη μεσαία τάξη που λέει. Και τα παραδείγματα που είπε για την οικογένεια, για το παιδί και το ένα και το άλλο. Ότι η μεσαία τάξη ναι, δηλαδή τι ακριβώς έκανε αυτή η κυβέρνηση. Από τα πρώτα δύο μνημόνια και κέρδισε 680 ευρώ από το τρίτο μνημόνιο. Ναι. Αυτό λέτε. Όχι. Είπε σήμερα, έβαλε ερωτήματα. Ότι πρέπει να πάρουμε από κάποιους για να δώσουμε στους άλλους που είναι σε χειρότερη κατάσταση. Αυτό ακριβώς είπε. Αυτό έκανε. Δηλαδή αυτά τα ψίχουλα δίθεν ελεημοσύνη στην πραγματικότητα. Από πού τα πήρε. Τα πήρε από τους μεσαία τάξη, δηλαδή χιλιάρικο, να το πούμε έτσι. Που θεωρείται μεσαία τάξη, ντροπή δηλαδή είναι. Χιλιάρικο και 1500. Και ενώ θα μπορούσε να τα πάρει από άλλους, λέτε. Και βάζουμε εμείς το ερώτημα. Από αυτούς που έχουν τον πλούτο, πόσα πήρε, το αντίθετο, έδωσε και περισσότερα. Δεν μπορεί να συμμετέχουν αυτοί που έχουν πάνω από το 65% του ΑΕΠ, κατά 6% στον κρατικό προϋπολογισμό, επί κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Και το 94% και το. Ναι, το 94% να πληρώνει τα άλλα, δηλαδή ο εργαζόμενος ο μισθωτός. Αυτό το ερώτημα, να μην αφήσουμε να πεθάνουν, είναι γιατί δεν βάζεις και φορολογία σε αυτούς που έχουν. Γιατί δεν παίρνεις και κάτι. Πόσα πήρε αυτά τα χρόνια. Τίποτα. Έδωσε και καινούργια προνόμια. Όταν πληρώνει ο μισθωτός. Και αυτό απευθύνεται στα υποτίθεται αυτός που υποστηρίζει τους πολλούς, γιατί η Νέα Δημοκρατία λέει ότι τους υποστηρίζει. Όταν λοιπόν παίρνεις 22% φορολογία στο εισόδημα από 600-700 ευρώ, μάλιστα. Και βάλε ένφια και όλα τα υπόλοιπα, και όταν κατεβάζεις το φορολογικό συντελεστή στα διανεμόμενα κέρδη από 15% στο 10% και η Νέα Δημοκρατία λέει 5, με πέντε ψήφο. Λέμε. Σωστά, 5 λέμε. Α, μπράβο. Αυτό είναι. Ο μισθωτός δηλαδή. Ο μεροκαματιάρης. Αυτός που αγωνιά για να ζήσει. Αλλά 22%. Αυτό λέμε 9 όμως. Ναι, έτσι. Ναι, το λέτε. Λέμε. Ναι, αλλά ψηφίσατε το να κατέβει από το 15 στο 10 μαζί με το. Αυτό το υποστηρίζουμε. Ψήφισα. Άρα λοιπόν, το συμπέρασμα είναι το εξής. Ότι είναι συμφωνημένα όλα. Αυτά έκανε και ο κύριος Τσίπρας και η ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ και η κυβέρνηση. Όλα αυτά μάλιστα. Τα προηγούμενα χρόνια και προσπαθεί να παρουσιάσει φιλολαϊκή την πολιτική. Τι φιλολαϊκή είναι δυνατόν. Λοιπόν. Από τον άνθρωπο που έκτισε την Ελλάδα να του κόβεις και μετά να του δίνεις ένα επίδομα και να του λες ότι είναι και μεγάλο κατόρθωμα. Εδώ ο κύριος Ζήγας έχει κρατήσει τις σημειώσεις λοιπόν, από τις παρατηρήσεις σας. Να του δώσουμε επειδή, λοιπόν τη δυνατότητα να απαντήσει. Ολοκληρώστηκε. Επειδή το παιχνίδι είναι στημένο και έχει και παρακάτω, όπως λέει το τραγούδι του Παπακουσταντίνου. Η επόμενη μέρα σημασία έχει για το λαό ποιος θα κάνει αντιπολίτευση από την πλευρά των συμφερόντων τους. Τα προγράμματα είναι καθορισμένα. Έχουν υπογραφεί η Ευρωπαϊκή Ένωση, ΣΕΒ, έχουν υπογραφεί και είναι, πώς να το πω, συμβόλαια για το όσους είναι μνημονιακοί. Λοιπόν. Και είναι 4 μνημονιακοί, 2 ακροδεξιοί και φασίζονται, το ένα καθαρά φασίζονται. Το ΚΚΕ, λέτε, θα είναι αυτό που θα κάνει τη σκληρή αντιπολίτευση για λογαριασμό των πολιτών. Λοιπόν, να μας απαντήσει ο κ. Ζήγας, δεν ξέρω. Θέλετε να ξεκινήσουμε από το μάτι. Αν... Θα μείνουμε στο ίδιο θέμα. Ορίστε. Θα μείνουμε στο ίδιο θέμα, θα κάνουμε άλλο κύκλο δηλαδή. Ναι, βεβαίως. Θέλετε κάτι ιδιαίτερο. Όχι. Κύριε Ρήγα, από ό,τι κατάλαβα. Μόνο για το μάτι να πω μια κουβέντα. Παρεμβάσεις. Μια κουβέντα να πω για το μάτι. Μία όμως, όχι παραπάνω. Μία κουβέντα γιατί δεν είπα. Αυτή η τραγωδία, όπως και η μάντρα. Που δεν είναι για πρώτη φορά,
είναι και παλιότερα, δείχνει τις τεράστιες ευθύνες όλων των κυβερνήσεων, όλων, που αφορούν τα μέτρα προστασίας του λαού, για εκεί δεν υπάρχουν λεφτά. Μάλιστα. Για αλλού υπάρχουν λεφτά. Λοιπόν. Και εδώ και τις ευθύνες του ΣΥΡΙΖΑ. Εμείς είχαμε κάνει 1,5 μήνα πριν μία ημερίδα όπου μίλησαν κορυφαίοι αξιωματικοί της πυροσβεστικής, επιστήμονες που δεν είναι κομμουνιστές όλοι. Και εμείς βέβαια μιλήσαμε επισημένοντας τους κινδύνους που υπάρχουν λόγω της έλλειψης μέτρων. Αυτό είναι το πολιτικό ζήτημα, εκτός λοιπόν, από τη διαχείριση. Να και να έρθουμε μετά στην επόμενη μέρα για να δούμε τι τάζει ο ένας και τι τάζει ο άλλος. Κύριε Παφίλη. Θέλω να κάνω κανένα δύο σχόλια. Ναι, 10% θα κάνετε το σχόλιο και μετά θα ανοίξουμε αυτή την ενότητα. Αυτό από τον προηγούμενο χρόνο. Επίσημα στοιχεία. 10%. Για να μην συνεχίσω, γιατί τα παίρνουμε στο κρανίο από αυτά που ακούμε, με αυτή τη ζούγκλα που υπάρχει στην αγορά εργασίας. 200 ευρώ, 300 ευρώ, ανασφάλιστη. Ατυχήματα αυξήθηκαν, 7.000 έχουν φτάσει. Κάθε 5 μέρες σκοτώνεται ένας άνθρωπος. Και μιλάμε τώρα ότι άλλαξε η κατάσταση, όχι. Στην επιθεώρηση εργασίας πάντως, ναι. ο ΣΥΡΙΖΑ επέρεται ότι έχει κάνει καλή δουλειά. Ναι, μα τα αποτελέσματα. Δεν είδατε αποτελέσματα εσείς. Να, τα αποτελέσματα σας λέω. Ότι παράδειγμα, έχουν αυξηθεί δεν τα ατυχήματα. Δεν λέω αν έγιναν τα πράγματα τέλεια. Είναι λέω πάνω από αν είδατε βελτίωση. Κυρία είστε στους χώρους εργασίας. Κάθε 5 μέρες, ένας άνθρωπος πάει να δουλέψει για να ταΐσει την οικογένειά του ή και τον εαυτό του και σκοτώνεται στη δουλειά. Υπερορίες απλήρωτες. Έχει κανένας ιδέα το τι γίνεται μέσα στους χώρους δουλειάς. Άρα πήγε δεν κανένας, υπήρξε βελτίωση, πήγε λέτε. Πήγε κανένας στους υπάλληλους που κοκορεύεται ο ΣΥΡΙΖΑ εδώ τώρα να δει τη συλλογική σύμβαση που μειώθηκε 10% που δουλεύουν όλους τους μήνες χωρίς κανένα ρεπό και την υπέγραψε το Υπουργείο Εργασίας. Δηλαδή Ιούνιο, Ιούλιο, Αύγουστο, Σεπτέμβριο ούτε ένα ρεπό. Ούτε ένα. Με νόμο, μάλιστα. Με τη συλλογική σύμβαση που την νομιμοποίησε το Υπουργείο Εργασίας. Και μήνα, Δεκέμβρη, Ιανουάριο, Φεβρουάριο, όταν έχει πληρότητα 70%, κανένα ρεπό. Και μετά γίνεται καυγάς για τις εργασιακές σχέσεις. Δεύτερο, σύμβαση στην Τρονοσέ. Δουλεύουν 9 μέρες, σερί, μηχανοδηγοί. Και οδηγάνε τα τρένα και καταλαβαίνετε τους κινδύνους πέρα από το ότι οι ίδιοι εξοντώνονται. Τι λέμε τώρα ότι άλλαξαν τα πράγματα μέσα στην αγορά εργασίας. Και για να πάω και στην ουσία, οι τι έγινε όλα αυτά τα χρόνια. Μειώθηκαν ή όχι. Τι έγινε όλα αυτά. Μια διαφωνία. Επειδή οι συντάξεις, κοιτάξτε τώρα, επειδή μας βλέπει ο κόσμος, θα πάω να τον ρωτήσετε αν μειώθηκαν ή όχι. Και οι συντάξεις μειώθηκαν και σας είπα και ο μέσος μισθός μειώθηκε. Για να, μπορώ να πω και άλλα παραδείγματα. 12ωρο οι γιατροί. Ναι ή όχι. Στα νοσοκομεία που γυρίζουμε, 4 μέρες λέει δουλεύω. 12ωρο. 48 δεν προλάβα να ξεκουραστώ τίποτα. Και παίζουν με ζωές ανθρώπων, έτσι. Ας τα αφήσουμε λοιπόν όλα αυτά περί του. Και άμα θέλουμε να μιλήσουμε και πιο προχωρημένα για τα εργασιακά και το τι γίνεται Μάλιστα. στο εργασιακό περιβάλλον. Θα συμφωνήσουμε, τώρα, κύριε Παφίλη, λοιπόν, να κάνουμε διορισμούς. Όχι. Να συμφωνήσουμε. Να κάνετε διορισμούς. Λοιπόν, γιατί δεν δεχτήκατε τροποποίηση του άρθρου, έτσι. Του αορίστου χρόνου. Θέμα, τους, όχι, δεν θα με διακόψει εμένα. Μισό λεπτό, δεν θα με διακόψει στο Υπουργείο. Να σα κάνει μια ερώτηση, κύριε Παφίλη. Εσεί που κόπτεστε, γιατί όταν προτείναμε οι αορίστου χρόνου να μονιμοποιηθούν, κάνατε το ψάφι και τον κοριό όλοι. Γιατί, τους έχετε κραμμένους, δουλεύουν τόσα χρόνια. Γιατί να μην γίνουν μόνιμοι. Σας έκανε μια ερώτηση, εάν συμφωνείτε να γίνουν διορισμοί. Βεβαίως συμφωνούμε, να γίνουν. Να βρούμε όμως και πού θα βρούμε τα χρήματα ώστε να τα μπορέσουμε. Θα τα βρούμε από εκείνους που έχουν. Μάλιστα. Και εκείνοι που έχουν, πώς, έχουν αμύθιτο λοιπόν, πλούτο. Γιατί δεν απαντήσατε, κύριε Παφίλη, και δεν θα σας διακόψω ειλικρινά γιατί σέβομαι. Δεν απαντήσατε στο πρώτο βασικό ερώτημα όταν έχεις. Και την περίοδο εκείνη που ήταν το πρόβλημα το μεγάλο της οικονομικής κρίσης, τι θα κάναμε, τι θα επιλέγαμε. Θα επιλέγαμε εθνικό νόμισμα ή θα επιλέγαμε να μείνουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εν πάση περιπτώσει με όλα αυτά και με τι τρόπο θα λυνόταν λοιπόν, για να γίνουν όλα αυτά που λέτε. Ερώτηση παγίδα. Για να γίνει. Θα απαντήσω. Βεβαίως, γιατί Πόντιος Πιλάτος δεν γίνεται να λέω ότι πρέπει να τα κάνω όλα αυτά. Και τελικά. Να απαντήσω τώρα, τι θα γίνει. Βεβαίως να απαντήσει. Καλά, δεν ξέρετε. Τι ήσασταν, βλάκες. Α, το βήμα να ξέραμε. Και τι έχουμε να κάνουμε, Πόντιος Πιλάτος. Πόντιος Πιλάτος. Αυτό το βιολί θα έχουμε τώρα. Πόντιος Πιλάτος θα γίνουμε. Όταν εμείς σας λέγαμε, δεν ξέρατε τι είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν ξέρατε τι στόχους έχει, είχαν τα μνημόνια και το δικό σας μαζί. Και τι έπρεπε να κάνουμε. Τι έπρεπε να κάνουμε. Μα άσε να μιλήσω τώρα, τι θα γίνει δηλαδή τώρα. Τι είναι αυτό το πράγμα. Παρακαλώ, κύριε Παφίλη. Δεν ήξερε τι είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση, η ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ. Τι νόμιζε ότι είναι η γειτονιά αγγελών. Δεν ήξερε τι μέτρα πήρε και για όλους που την υποστηρίζουν ότι θα ήταν το μαξιλάρι, ότι έφερε τα μνημόνια. Γιατί τα έφερε τα μνημόνια. Για να πληρώσει ο λαός την κρίση και να γλιτώσει το κεφάλαιο
για να πάρει μέτρα μετά για την ανάκαμψη. Εντάξει, πάντως όταν σας απίφθινε τότε πρόσκληση λοιπόν ο Πρωθυπουργός, κύριε Παφίλη, λοιπόν στο ΚΚΕ να σταθείτε στο πλευρό του και να συμμαχίσετε κυβερνητικά, εμείς είπατε όχι, δεν το κάνουμε. Τι να κάνουμε, να μπούμε σε τέτοια κυβέρνηση? Έπρεπε να το κλείσουμε. Να μπούμε σε μια κυβέρνηση που θα συνέχιζε την αντιλαϊκή πολιτική και θα έπαιρνε και χειρότερα μέτρα. Εσείς μην μου πείτε ότι δεν πήρε. Στη θέση μας τα κάνετε. Εμείς δεν λέμε ψέματα στο λαό. Όχι, αν είσαι στη θέση μας τα κάνετε. Εμείς δεν λέμε ψέματα στο λαό. Άρα θα σκέσουμε τα μνημόνια και θα κάνουμε άρα όλα αυτά. Ποτέ, λοιπόν. Εμείς λέμε στο λαό λοιπόν ότι πρέπει να οργανωθεί, να παλέψει και να ανατρέψει το σύστημα συνολικά. Λοιπόν, πάμε στην επόμενη μέρα. Μισό λεπτό όμως. Θα πάμε και στην επόμενη. Θα πάμε και στην επόμενη. Στον επόμενο γύρο λοιπόν θα τοποθετηθεί. Λέω ότι συνειδητά η ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ, συνειδητά δεν έλεγε την αλήθεια στο λαό, αλλά την είπε ο κύριος Τσίπρας στο Τέξας, όταν τα βρήκε με τους Αμερικάνους. Καλύτερα Αμερικανάκια δεν υπάρχουν πλέον. Τα αναγνωρίζει και η Αμερικάνικη Πρεσβεία και η έκθεση του Υπουργείου Εξωτερικών. Ποτέ δεν είχαμε καλύτερες σχέσεις με την Ελλάδα. Μάλιστα. Τα είπε στο Τέξας, τα είπε στο Λονδίνο, στο City, που είναι έδρα του εφοπλιστικού κεφαλαίου, τα είπε στο κόμμα της Ιταλίας και τα είπε και εδώ. Και ομιλία του έλεγε, με δική μου πολιτική θα έχετε μεγαλύτερα κέρδη και κοινωνική ειρήνη. Μάλιστα. Άρα ήξεραν που πηγαίνουν. Βάλτε και ήξεραν τελεία, τι θα γίνει. Η επόμενη μέρα λοιπόν είναι προκαθορισμένη. Να έρθουμε να απαντήσετε για την επόμενη μέρα αμέσως μετά. Όχι, λέω, είναι ο επόμενος κύκλος της συζήτησης. Ναι, αν μου επιτρέπετε. Μόνο αφήστε με να το τελειώσω τώρα αυτό. Αν μπορείτε με δύο λέξεις. Όχι, εμείς να μην το τελειώσετε. Γιατί τώρα θα το ανοίξουμε. Τώρα θα το ανοίξουμε. Άρα περιμένετε να το τελειώσουμε μετά. Λοιπόν, θέλετε να το συνεχίσουμε σε λίγο. Να το συνεχίσουμε σε λίγο για να. Ωραία, για το παρελθόν, ναι, να το κλείσουμε. Για να ανοίξουμε την άλλη ενότητα. Ακριβώς. Ο ΣΥΡΙΖΑ συνέχισε εκεί που σταμάτησαν οι προηγούμενοι. Πρώτο, δεύτερο μνημόνιο, τρίτο και μάλιστα άγριο, γιατί ενσωμάτωσε και τα άλλα δύο. 700 μνημονιακοί νόμοι, πόσο θα καταργήσουν? Για να δούμε, κανένα το λέει. Θέλω να σας ρωτήσω το εξής. Γίνεται μια σκληρή αντιπαράθεση τις τελευταίες μέρες ανάμεσα στον κύριο Τσίπρα και στον κύριο Μητσοτάκη σε σχέση με τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να κυβερνηθεί μετά την ετιμιγορία βεβαίως του ελληνικού λαού η χώρα την επόμενη μέρα. Λέει ο κύριος Μητσοτάκης, κάντε με αυτοδύναμο για να μπορώ να χειριστώ τις καταστάσεις με άνεση. Τον κατηγορεί ο κύριος Τσίπρας ότι εκβιάζει και φοβίζει τους ψηφοφόρους. Και λέει από την πλευρά ότι εγώ με μία ψήφο να κερδίσω, κυβέρνηση θα έχουμε. Το ΚΚΕ πώς προσεγγίζει αυτή τη συζήτηση? Ας πούμε, να το κάνω πολύ συγκεκριμένο, εσάς σας τρομάζει το σενάριο ακυβερνησίας? Να σας πω, ακυβερνησία δεν πρόκειται να υπάρξει, ούτε υπήρξε ποτέ σε κράτη, καπιταλιστικά εννοώ, αυτά που ζούμε σήμερα. Δηλαδή, το Βέλγιο πόσο έχει, 2 χρόνια δεν έχει κυβέρνηση. Όλα δουλεύαν ρολόι. Τώρα συγκρίνετε την Ελλάδα με το Βέλγιο? Όχι, όχι, δεν τη συγκρίνω. Λέω παράδειγμα. Δεν τη συγκρίνω. Θέλω να πω το εξής όμως, ότι πρόθυμοι υπάρχουν. Όταν το σύστημα άρχισε να κινδυνεύει λίγο επειδή βγήκε ο λαός στον δρόμο, έγινε κυβέρνηση με τον κύριο Παπαδήμο. Ποιος τη στήριξε? Νέα Δημοκρατία. Τώρα μην μας προκαλείτε, γιατί έγινε και με το Φλωράκι. Τρίτον, αυτή ήταν δίμηνη, δεν ήταν κυβέρνηση για να κυβερνήσει. Όχι, δεν αυτή δεν ήταν κυβέρνηση για να κυβερνήσει. Από τον Ιούνιο του 89 στον Απρίλιο του 90 ήταν οικουμενική η δεύτερη. Ήταν οικουμενική η δεύτερη. Εντάξει, η πρώτη ήταν 2 μήνες και μπροστά σε ένα δίλημα, κακώς βέβαια, το εκτιμήσαμε μετά. Τέλος πάντων, αυτό δεν έχει καμιά σχέση με αυτά. Μην το λέτε το πρόθυμη με κακώς, την ελληνική έννοια. Κακώς, λέω, κακώς. Μα γιατί το έχει δηλώσει και το Πασόκ έχει δηλώσει ότι δεν θα αφήσει την Ελλάδα να συστήσει. Κύριε Παφίλη, εσείς που παραδοσιακά είστε υπέρ της απλής αναλογικής, δεν πρέπει να βλέπετε με στραβό μάτι τις συνεργασίες. Είναι απλή-απλή. Εντάξει, να μην ανοίξουμε αυτό το θέμα. Γιατί άλλα είναι τα πιο όχι, σημαντικά. Θέλω να πω, επειδή λέτε για προθήμους, για να στηριχθεί ένα σύστημα με βάση την απλή αναλογική, ναι, πρέπει να υπάρχουν πρόθυμοι. Βεβαίως. Όχι, γιατί φορτίσατε αρνητικά τη λέξη. Ναι, θα σας απαντήσω. Υπάρχει κοινό σχέδιο. Ένα είναι το σχέδιο και υπάρχουν κάποιες παραλλαγές φραστικές. Και της Νέας Δημοκρατίας και του ΣΥΡΙΖΑ και του ΠΑΣΟΚ. Ποιο είναι το σχέδιο? Το σχέδιο είναι τα 3 μνημόνια. Ένα το κρατούμενο. Τα θέλουν δηλαδή, τα θέλει ο οργανισμός τους, τους αρέσει το μνημόνιο? Πώς το λέτε? Το θέμα δεν είναι αν μου αρέσει ή δεν μου αρέσει. Το θέμα είναι τι πολιτική εφαρμόζεις. Τα 3 μνημόνια, 700 εφαρμοστικοί νόμοι. Υπάρχει είναι πολιτική είναι δύναμη που το είναι ευχαριστιέται, που επιβάλλει σκληρά δεν είναι μέτρα. Κοιτάξτε, την πολιτική δεν κρίνεται αν το ευχαριστιέται ή όχι. Κρίνεται από τα αποτελέσματα.
Και τα μνημόνια συνέτριψαν κυριολεκτικά. Τσάκισαν το λαό. Τσάκισαν το λαό, ενώ επιχειρηματικοί όμιλοι είχαν κερδίσει. Άρα λέτε, η ύπαρξη μνημονίων ευνοεί τις πολιτικές που θέλουν να εφαρμόσουν αυτά τα δύο κόμματα. Μα αφού αυτό πιστεύουν τα κόμματα. Και προσήλθε και πολύ γρήγορα και ο ΣΥΡΙΖΑ από ό,τι έλεγε παλιότερα. Πιστεύουν ότι ο καπιταλισμός είναι το καλύτερο σύστημα και για να γίνει ο καπιταλισμός πρέπει να ενισχύσουμε τις επιχειρηματίες, ο κόσμος να δουλεύει. Δεν έχουν όλες οι χώρες που βρίσκονται υπό το καπιταλιστικό σύστημα μνημόνιων. Λέω λοιπόν ότι θα υπάρξει. Το θέμα είναι ποια πολιτική θα είναι αυτή. Ανεξάρτητα αν θα είναι με αυτοδύναμη Νέα Δημοκρατία ή αν θα πάει σε συνεργασία. Θα είναι η ίδια και η χειρότερη. Όπως προβλέπονται όλα. Τι λέει η εκθέση της Κομισιόν, γι' αυτό λέω ότι είναι προδιαγεγραμμένη. Λέει σκληρή δημοσιονομική πειθαρχία, λέει επενδύσεις κλπ. Που σημαίνει χρήμα από τους πολλούς και δώσει στους λίγους. Και λέει και τρίτον ότι προσέξτε γιατί έχουν επιβραδυνθεί οι ρυθμοί ανάπτυξης. Και όταν ακούς τέτοια. Φυλάς ο εργαζόμενος, ξέρει τι σημαίνει αυτό. Ως κομμουνιστικό θέμα, ως κομμουνιστικό κόμμα. Γι' αυτό, λοιπόν, τι είναι προτιμότερο, είναι μια κυβέρνηση με κορμό το ΣΥΡΙΖΑ ή μια αυτοδύναμη κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Είναι προτιμότερο ο λαός να πάρει την εξουσία στα χέρια του. Τέτοια διλήμματα δεν έχουμε εμείς. Και τι θα κάνει και αυτό αποδείχθηκε, όταν έχουμε σχέδιο ανάπτυξης. Είπε ο κύριος Ρήγας νωρίτερα και συμφωνώ μαζί του ότι στις δεδομένες χρονικές στιγμές των μνημονίων δεν υπήρχε άλλη λύση. Και ο κύριος Τσίπρας που είπε ότι υπήρχε άλλη λύση, χθες μας είπε ότι λοιπόν, ετοιμάστηκα για τη σύγκρουση, αλλά οι άλλοι είχαν ετοιμαστεί περισσότερο. Υπάρχει άλλη λύση όταν την πιστέψει ο λαός. Και όταν την πιστέψει ο λαός είναι παντοδύναμος. Και όταν ξέρει την αλήθεια. Μάλιστα. Και πού μπορεί να πάει. Γι' αυτό λοιπόν να συνεχίσουμε. Επειδή τα σχέδια είναι κοινά, ο λαός έχει εμπειρία τώρα. Ας κρίνει ποιος τον έφερε σε αυτό το χάλι όλα αυτά τα χρόνια. Είναι οι πολιτικές που ακολούθησαν τα κόμματα τα μνημονιακά, είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση. Η οποία τσάκισε τον κόσμο, τον έστειλε σε αρχές του μεσαίωνα, του 1920, σε εργασιακές σχέσεις και σε πολλά άλλα πράγματα. Ποιος λοιπόν θα υπερασπίσει το λαό την άλλη μέρα, θα τον υπερασπίσει το ΚΚΕ. Ποιος μπορεί να κάνει αντιπολίτευση σε μια αντιλαϊκή πολιτική που είναι δεδομένη, το ΚΚΕ όπως έκανε και τόσα χρόνια, σταθερά. Μάλιστα. Και αν δεν ήμασταν κι εμείς, λέω, να κινητοποιούνται και λίγο οι εργαζόμενοι, οι συνταξιούχοι και οι άλλοι. Ούτε αυτά τα ψίχουλα δεν θα έπρεπε. Λοιπόν, ολοκληρώστε, λοιπόν, γιατί έχουμε λίγο χρόνο πια, για να μοιραστεί λοιπόν, σωστά. Να σκεφτεί με την εμπειρία του, τη ζωή του την ίδια, ποιος στάθηκε απέναντι σε αυτόν όλα αυτά τα χρόνια και ποιος τον υπεράσπισε. Και ένα ισχυρό κουκουέ στη Βουλή θα δώσει νέα όθηση. Θα απελευθερώσει δυνάμεις. Θα δώσει όθηση και στο Μάλιστα. εργατικό κίνημα. Λοιπόν, να μπορέσει θέλω... να αποσπάσει μέχρι να πάει στον δρόμο της ανατροπής. Να ρωτήσω τον κύριο Ρήγα. Κουκουέ στην κάλπη και ιδιαίτερα από ανθρώπους που είναι προοδευτικοί και αριστεροί. Λοιπόν. Είναι δυνατόν να λέει αριστερό κόμμα υπέρ του ΝΑΤΟ. Κανένα δεν υπάρχει στον κόσμο. Με τους Αμερικάνους. Λοιπόν, εσείς θα αφήσεις, κύριε Παφίλη. Θέλω να πω ότι εμείς ζητάμε από τον ελληνικό λαό να ενισχύσει το ΚΚΕ, να κρίνει. Το οποίο στριμώχτηκε και σε προεκλογές. Να το πούμε. Στριμώχτηκε. Λέω, η πόλωση δεν σας βοήθησε. Συμφωνεί, αλλά όμως ακόμα έχουμε 2-3 μέρες. Ναι. Και μπορούν. Είναι πολλοί. Είναι πάρα πολλοί αυτοί που την τελευταία στιγμή. Έχετε πύχη επιτυχίας. Υπάρχει κόσμος πάρα πολλής, ο οποίος μας ακούει περισσότερο από κάθε άλλη φορά και από όλους θα έλεγα τους χώρους, που εκτιμά το ΚΚΕ, ότι είναι σταθερό, ότι δεν του λέει ψέματα, ότι παλεύει στην πρώτη γραμμή και δεν μασάει, ούτε κάνει πίσω. Με όλες τις κυβερνήσεις ήμασταν απέναντι. Και επομένως εμείς ζητάμε την ψήφο του κόμματος και του κόσμου και ιδιαίτερα από τα λαϊκά στρώματα. Από τους αριστερούς και προοδευτικούς ανθρώπους που είδαν τον πολιτικό ξεπεσμό κυριολεκτικά αυτών που θέλουν να ονομάζονται αριστεροί σε όλους τους τομείς, ζητάμε και να σκεφτεί το εξής. Ο καυγάς ποιος έκοψε τα περισσότερα. Εμείς ζητάμε δύναμη για να διεκδικήσουμε αυξήσεις, να διεκδικήσουμε μερικά τώρα, να αναχαιτήσουμε ό,τι κακό έρχεται για τους εργαζόμενους και να βάλουμε έναν δρόμο όπου θα αλλάξει η κοινωνία για να μπορεί ο κόσμος λοιπόν. Να ζει καλά και όχι Κύριε. Μια χούφτα να έχει τη συντριπτική. Να σας έχει 10% το 90% του παγκόσμιου. Να σας ευχαριστήσουμε όλους.